Και κάτι άλλο που μας απασχολεί. Αυτό και αν μας απασχολεί, και εγώ δεν το έχω πολύ καταλάβει κιόλας, γιατί βλέπουμε να συμβαίνουν και πολύ άσχημα πράγματα. Ναι, μεν έχουν εντοπιστεί κάποια κρούσματα πανόλης σε ζώα τόσο στην Θεσσαλία όσο και στην Κορινθία τώρα χθες. Ωστόσο, αυτό σε τίποτα δεν δικαιολογεί τις κινήσεις κάποιων κτηνοτρόφων να θάβουν ζωντανά τα ζώα τους, μην τυχόν και είναι άρρωστα. Είναι ζωές, είναι ψυχές. Είναι εγκληματική πράξη. Οι οποίες δεν ξέρω τι μυαλό είναι αυτό που μπορεί να τις θάψει ζωντανές κάτω από το χώμα. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε τον συνάδελφό μας, τον Πάνο τον Γαρουφαλιά, από την περιοχή της Θεσσαλίας. Γεια σου, Πάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα, και έχουμε Πάνο. Συνδεθεί και με τον κύριο Στρατάκο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λίγο να δούμε, κύριε Στρατάκο, αν θέλετε, με τη βοήθεια του Πάνου του Γαρουφαλιά, τα νεότερα. Γιατί, Πάνο, έχουμε εντοπισμό νέων κρουσμάτων και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Τώρα εγώ να πω ότι ο κύριος Στρατάκος μπορεί να απογειτογραφηθεί τις τελευταίες 18 μέρες ως Θεσσαλός. Ναι, είναι εδώ στην περιοχή μας. Έτσι. Πρέπει να το πω. Πραγματικά οι αρχές κάνουν ένα εξαιρετικό έργο εδώ και 18 μέρες που η πανόλη μπήκε στην χώρα μας για πρώτη φορά. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι δίπλα από την εξάπλωση της νόσου. Για να μην πω πολλές φορές ότι είναι μπροστά της, και αυτό θα το εξηγήσω ως εξής. Έχουμε περίπου 20 κρούσματα, έχουμε τουλάχιστον 10.000 ζώα θανατωμένα μετά από 18 μέρες περίπου. Αλλά επί της ουσίας τι έχουν κάνει οι αρχές. Είδαμε το πρώτο κρούσμα που χτύπησε το καστράκι της Καλαμπάκας. Mm-hmm. Στην συνέχεια είχαμε στο Δομένικο. Και αφού υπήρχε στο Δομένικο και υπήρχαν και τα μέτρα μαζί με την Καλαμπάκα, πήγαν οι αρχές στην περιοχή του Δήμου Τεμπών και κάναν στοχευμένο έλεγχο. Άρα λοιπόν ξέρανε ότι προφανώς εκεί θα βρούνε ζώα τα οποία έχουν μολυνθεί από πανόλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν ένα κομμάτι των ελέγχων στις ελεγχόμενες περιοχές και κάνουν παράλληλα και στοχευμένους ελέγχους. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο κάνανε και με τα δείγματα τα χθεσινά. Δηλαδή είχαμε ένα δείγμα στην Θετικό, στην Φαλάνη. Okay, ήταν μέσα στην περιοχή που ερευνούνε. Βρήκαμε όμως και κάτι στην Κόρινθο, αρκετά μακριά. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί ξέραν οι αρχές, πήγαν, κάναν τον έλεγχο. Τι φαίνεται μέχρι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε. Φαίνεται λοιπόν ότι τουλάχιστον σε τρεις περιοχές έχουν διανεμηθεί από τρίτη χώρα, πιθανότατα τη Ρουμανία, θα το δείξει η έρευνα αυτό, τα μολυσμένα ζώα. Δηλαδή προφανώς ήρθε ένα κομμάτι στα Τρίκαλα, ένα κομμάτι στη Λάρισα και ένα κομμάτι στην Κόρινθο. Προφανώς οι αρχές ξέρουν την πορεία που ακολουθούν αυτά τα μολυσμένα ζώα, τα οποία δεν ήρθαν τον προηγούμενο μήνα. Τα πρώτα συμπτώματα του πρώτου κτηνοτρόφου στην Καλαμπάκα τα είχαν τα ζώα του το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Άρα προφανώς κάπου στις αρχές Ιουνίου φαίνεται ότι η πανόλη μπήκε για πρώτη φορά στη χώρα. Πάνο, πάντως από τη μία μεριά μας παρουσιάζει την πολύ συντονισμένη προσπάθεια των αρχών για να ρυθμιστεί όλη αυτή η κατάσταση και να αποφευθεί περαιτέρω εξάπλωση της πανόλης. Από την άλλη όμως, και θέλω να το πούμε και αυτό, έχουμε τις αυθαίρετες αντιδράσεις κάποιων κτηνοτρόφων που με βασανιστικό τρόπο σκοτώνουν τα ζώα τους, θάβοντάς τα ζωντανά, χωρίς καν να υπάρχει λόγος να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Σωστό είναι αυτό, όπως επίσης και σε αυτό το οποίο στοχεύει το Υπουργείο και το έκανα από την πρώτη στιγμή και ο κύριος Στρατάκος και όλοι όσοι εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, είναι να μιλήσουν στους κτηνοτρόφους πολλές φορές και στην Ελασσόνα και στη Λάρισα εδώ στην περιφέρεια, προκειμένου να συνεργαστούν. Γιατί η συνεργασία θα φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, εάν κάποιος κτηνοτρόφος δει ότι έχει τέτοιου είδους συμπτώματα στα ζώα του, πρέπει να ειδοποιήσει τις αρχές. Όλα τα άλλα, όπως λέτε, είναι προφανώς αυθαίρετα και δεν υπάρχει λόγος να γίνουν, διότι στην ουσία οι αρχές μπορούν να ρυθμίσουν αυτή την κατάσταση. Αυτή ήταν η δουλειά των αρχών και του Υπουργείου και των κτηνιάτρων. Πρέπει να πούμε ότι οι κτηνιάτροι δουλέψαν κάτω από 15-20 μέρες κάτω από απίστευτες συνθήκες mm-hmm. θερμοκρασιακές. Να προλάβω τον κύριο Στρατάκο να πω ότι είχαμε και 2-3 ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στο νοσοκομείο από αυτή την κατάσταση. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, θεάτρους, έτσι, καταλαβαίνετε. Κύριε Γενικέ, θέλω λίγο να μας πείτε, αφενός ξεκινώντας από το τελευταίο που το είπε και ο Πάνος για το κρούσμα στην Κορινθία,
Αν έχετε στο μυαλό σας αυτή τη διαδρομή από την Ρουμανία των εισαγόμενων ζώων, μολυσμένων, πώς κατάφερε τελικά να φτάσει να υπάρχει κρούσμα εκεί, και υπάρχει και μία προγραμματισμένη έκτακτη της περιφέρειας σύσκεψη για το θέμα αυτό. Έτσι. Πριν απαντήσω, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Οι Έλληνες συνοτρόφοι αγαπούν το επαγγελμά τους, αγαπούν τα ζώα τους, αγαπούν αυτό που κάνουν. Αν είχαμε ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο διερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη, θερμή παράκληση να μην το γενικεύουμε. Εντάξει, αλλά πρέπει να καταδικαστεί, κύριε Στρατάκο. Δεν το συζητάμε. Και το αυτό το κάναμε την πρώτη κιόλας στιγμή. Καταδικάσαμε το γεγονός. Είναι μια εικόνα η οποία δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Ο οποίος υπηρετεί τον κλάδο της συνοτροφίας, αλλά ένα μεμονωμένο περιστατικό να μην σκιάσει αυτό το οποίο επιτελούν οι Έλληνες συνοτρόφοι μας. Διότι πραγματικά αγαπούν τα ζώα. Ναι, και να μην αποτελέσει και παράδειγμα προς μίμηση όμως, γι' αυτό είναι και ο λόγος που εμείς το καταδικάζουμε έτσι τόσο έντονα. Και όλοι καλά κάνετε το και το λέτε. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επιδημιολογική μελέτη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πλήρη εξέλιξη, διότι έχουμε και τα εργαλεία αλλά και τη δυνατότητα να εχνηλατούμε κάθε μια κίνηση, κάθε ζώο ζώου το οποίο έρχεται στη χώρα μας, είτε από τρίτη χώρα είτε από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ανέφερε και πριν και ο κ. Ζωραφαλιάς, που μας οδήγησε σε περιφερειακές ενότητες εκτός της περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά ακόμα και μέσα στην περιφέρεια Θεσσαλίας πήγαμε σε περιοχές εκτός των ζωνών, ναι, για να μπορέσουμε στοχευμένα να πάρουμε δείγματα, και δυστυχώς οι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν και τα δείγματα βγήκαν θετικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα διενεργείται η μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση που έχει γνωρίσει η χώρα. Πάνω από 140 επιστήμονες και βοηθητικό προσωπικό εργάζονται με σκοπό την εκρίζωση της νόσου από τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή της Λάρισας οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν τους 42 βαθμούς και αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται μέσα στις σταμαντριά, στις θάνες, κάτω από ένα τσίγκο. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι το έργο τους, αλλά παρόλα αυτά το κάνουν με αίσθηση στο καθήκον τους και το κάνουν με το χαμόγελο, και το λέω ειλικρινά, με το χαμόγελο στα χείλη, για να προσφέρουν σε αυτόν τον εθνικό σκοπό. Σε σχέση τώρα με τα επόμενα βήματα, μπορείτε λίγο να μας δώσετε το δικό σας το χρονοδιάγραμμα, αν πιέζεστε κι εσείς από το χρόνο και αν φοβάστε ότι μπορεί να δούμε και νέα κρούσματα ίσως και σε άλλες περιοχές της χώρας μας? Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δίνουμε τη μάχη απέναντι στον ιό και, όπως πολύ σωστά είπατε, και απέναντι στον χρόνο. Διότι όσο πιο γρήγορα εντοπίσουμε τα ζώα τα οποία νοσούν, τόσο πιο γρήγορα θα λάβουμε τα μέτρα τα εκείνα τα οποία περιγράφονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Αντιμετώπισης Κρίσεων από Ζωονόσους. Και είναι πολύ, πολύ, πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το συντομότερο δυνατό πού υπάρχουν αυτά τα ζώα. Και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να κάνω μία έκκληση προς τους κτηνοτρόφους της χώρας. Οποτεδήποτε δούνε ένα σύμπτωμα στο κοπάδι τους, να μην διστάσουν και να έρθουν σε επαφή με τις κτηνιατρικές αρχές, ούτως ώστε να μεταβούμε άμεσα και να μπορέσουμε να κάνουμε τη δειγματοληψία για να εξετάσουμε εργαστηριακά πλέον και το συγκεκριμένο δείγμα. Να επαναλάβουμε και ποιο είναι αυτό το σύμπτωμα που θα πρέπει να ανησυχήσει. Βεβαίως. Κυρίως αυτό το οποίο φαίνεται στα ζώα τα οποία νοσούν είναι οι βιολογικά υγρά, είτε από τα μάτια, είτε από τη μύτη, είτε από το στόμα. Διάφορες άφθες οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή γύρω από το στόμα, διάρρεια, δυσοσμία, νοχελικότητα, απομονώνονται από το κοπάδι. Είναι κάποια από τα πυρετός, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου. Οποτεδήποτε βρεθεί ένα ζώο το οποίο να φέρει αυτά τα συμπτώματα, παράκληση, επαναλαμβάνω, απευθείας να επικοινωνήσουμε τις κτηνιατρικές αρχές της χώρας. Μάλιστα. Και τι ακολουθείτε έτσι στην περίπτωση που εμφανιστεί σε ένα ζώο για το υπόλοιπο κοπάδι? Όταν έχουμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, αμέσως πρέπει να προχωρήσουμε στη θανάτωση του συνόλου των ζώων που είναι στο κοπάδι αυτό, την υγειονομική ταφή, την απολύμανση της μονάδας και τον ορισμό των ζωνών, οι ζώνες οι οποίες θα έχουν επίκεντρο την εκκληνοτροφική εκμετάλλευση στην οποία βρήκαμε θετικό κρούσμα. Ορίζουμε πάντα δύο ζώνες, μία ζώνη προστασίας με ακτίνα 3 χιλιόμετρων και μία ζώνη επιτήρησης με ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Και άμεσα θα πρέπει οι κτηνιατρικές αρχές να κάνουν κλινική εξέταση, κτηνιατρική εξέταση στο σύνολο των ζώων, στο σύνολο των μονάδων που βρίσκονται εντός αυτών των ζωνών.
Εγώ θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες ναι, μεν έχουν υποθεί, ωστόσο είναι καλό να ακούγονται για να αποφευχθούν και αυθόρμητες και βεβαιασμένες και σπασμωδικές κινήσεις. Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ και για το ρεπορτάζ σου. Παρακολουθούμε τα νέα αυτά κρούσματα που εντοπίστηκαν και εκεί και στην Πολιτεία. Επιτρέψτε μου να πω δύο κουβέντες επίσης για το Υπουργείο. Πρέπει να μάθουμε πώς μπήκαν στην Ελλάδα. Το έχει κατά νου το Υπουργείο, αν και δεν το είπε ο κύριος Στρατάκος. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο κομμάτι που θα ασχοληθεί, μόλις ξεμπερδέψει με την εξάπλωση της νόσου. Με στοιχεία, με πραγματικά τεκμηριωμένα στοιχεία για το πώς κατάφερε η νόσος να τρυπώσει την Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η επιστήμη, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι. Η επιστήμη πλέον μας βοηθάει στο να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Θα τα απαντήσουμε όταν ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και σε συνεννόηση πάντα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία παρακολουθεί το θέμα και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα από όλες τις χώρες που βρίσκονται εντός της Ένωσης. Υπερευχαριστούμε και τους δύο, και τον συναδελφό μας, τον Πάνο τον Γαρουφαλιά, και τον κύριο Στρατάκο. Καλή σας ημέρα.